Η Λυδία, την εποχή της βασιλείας του Άτη, γιου του Μάνη, πολιορκήθηκε από τους Πέρσες. Οι Λυδοί επιστράτευσαν κάθε μέσο που διέθεταν για να αντισταθούν στο βάρβαρο κατακτητή. Το έργο τους όμως έγινε πολύ δύσκολο με την εμφάνιση και δεύτερου αντιπάλου, ενός τρομερού λοιμού. Ψάχνοντας τρόπους για να ανακουφίσουν τη δυστυχία τους και για να διατηρήσουν όσο μπορούσαν περισσότερο με τις λιγοστές τους προμήθειες, την άμυνά τους, πήραν την απόφαση να τρώνε μέρα παραμέρα. Τη μέρα που δεν έτρωγαν, αποφάσισαν να την αφιερώνουν στο παιχνίδι. Σε αυτές τις συνθήκες ήταν που εφευρέθηκαν πολλά από τα παιχνίδια που γνωρίζουμε, όπως τα ζάρια, τα κότσια και τα παιχνίδια με μπάλα. Οι Λυδοί κατάφεραν έτσι, εναλλάσσοντας φαγητό και παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, να ζήσουν για 18 ολόκληρα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, δεν φαινόταν καμία ελπίδα απαλλαγής από το μαρτύριό τους. Συνεπώς, ο βασιλιάς τους, Άτης, χώρισε τον πληθυσμό σε δύο ομάδες και όρισε με κλήρο ποιοι θα έμεναν στην πατρίδα και ποιοι θα μετανάστευαν. Όρισε τον εαυτό του ηγέτη όσων θα έμεναν και το γιο του, τον Τυρινό, ηγέτη όσων θα μετανάστευαν. Αυτοί που παρέμειναν υποδουλώθηκαν στους Πέρσες. Αυτοί που μετανάστευσαν έφτασαν στην Ομβρική, όπου εγκαταστάθηκαν και ζουν μέχρι σήμερα. Εκεί μετονομάστηκαν σε Τυρινή από το όνομα του νέου βασιλιά τους. Τότε έλεγαν οι Έλληνες ότι κάθε γνώση είναι ανάμνηση και εννοούσαν ότι κάθε τι που υπήρξε έχει υπάρξει. Όταν λέμε ότι η ζωή είναι μια επανάληψη, εννοούμε ότι κάθε τι που υπήρξε δημιουργείται τώρα. Χάνονται όλες οι δυνάμεις μας, μέχρι που γινόμαστε ένα με την εξαθλίωση. Στερεύουμε. Η Ευρώπη του δικού μας αιώνα πολιορκείται από τις τράπεζες και τα συμφέροντά τους, από το παιχνίδι της χρηματοοικονομίας. Η Ευρώπη του δικού μας αιώνα κλονίζεται ξανά, δείχνει σιγά σιγά να πέφτει και να διαλύεται. Το παιχνίδι της φτώχειας δυστυχώς δεν γνωρίζει παύση. Παίζουμε για να την κατασκευάσουμε, παίζουμε για να τη διασκεδάσουμε. Ένα παιχνίδι όλο κι όλο, μια φτώχεια και δύο πλευρές από τότε που θυμόμαστε τον κόσμο. Οίκοι αξιολόγησης που αναβαθμίζουν και υποβαθμίζουν. Οίκοι αξιολόγησης που κρίνουν ποια χώρα θα σωθεί κατακτημένη και ποια χώρα θα μεταναστεύσει γυμνή. Ποια θα μείνει για να παίξει τα χρηματοπιστωτικά παιχνίδια και ποια θα αλλάξει το όνομά της. Οι ευρωπαϊκές χώρες που δεν χωρούν στο δυτικό παιχνίδι ξεπουλούν τη γη τους και παίρνουν δώρο ένα κεφάλι στη λερναία φτώχεια. Το παιχνίδι της κρίσης ταξιδεύει. Λίγο πριν ήταν στην Αμερική, τώρα έφτασε και στην Ευρώπη. Μοιράζονται τα χαρτιά, μοιράζονται οι ρόλοι. Από εδώ οι πλούσιοι, από εκεί οι φτωχοί. Πέφτουν τα στοιχήματα. Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο. Μήπως Γαλλία, μήπως Γερμανία. Ο φτωχός παίκτης είναι συνετός και χρήσιμος μόνο όσο καταναλώνει. Πρέπει να ξοδέψει ό,τι προλάβει πριν την πτώχευση, να βγάλει τα πάντα στο σφυρί. Όταν η εξαθλίωσή του πια δεν του το επιτρέπει, πάλι οφείλει να συνεχίσει, καταναλώνοντας το φόβο και την απελπισία για να μην τελειώσει το παιχνίδι. Οι φτωχοί αφέντες του τζόγου, απ' την άλλη μεριά του γηπέδου, κερδίζουν συνέχεια. Φτωχοί αφέντες που δεν κερδίζουν ό,τι επιθυμούν, αλλά που απλά έμαθαν να επιθυμούν αυτό που κερδίζουν. Η κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χρηματιστηριακές αγορές αντικατέστησαν τα κοινοβούλια. Οι project managers τους πολιτικούς. Οι μετοχές τις δημοκρατικές ψήφους. Η πραγματική οικονομία έγινε χρηματοοικονομία. Και ο αγώνας παραγωγής για την επιβίωση, αγώνας παραγωγής για τζόγο. Ή παίζεις ή δεν παίζεις.
Δεν χρειάζεσαι συνεργάτη γείτονα φίλο. Έναν τοκογλύφο χρειάζεσαι. Στις Βρυξέλλες φτιάξαμε καζίνο. Οι ηγέτες των κρατών πηγαίνουν έρχονται στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα για να πάρουν από την ελίτ των τζογαδόρων το φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Τρομερός λοιμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λιτότητα για όλους, ώστε να μείνουν οι μάρκες πάνω στο τραπέζι. Οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί παίκτες υποβαθμίζουν μια χώρα για να την αγοράσουν φτηνά. Μετά την αναβαθμίζουν και την πουνούν πανάκριβα. Δεν υπάρχει φτώχεια δίχως πλούτο. Εξαθλιώνεις το διπλανό σου και μετά ποντάρεις με τους φίλους σου για το αν θα σταθεί όρθιος ο διπλανός ή αν θα σωριαστεί στο χώμα. Το παιχνίδι της ευρωπαϊκής κοινοτικής φτώχειας. Όπως επιλεκτικά σώθηκαν οι τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επιλεκτικά χρεοκοπούν οι χώρες στην Ευρώπη. Ο Τζορτζ Σόρος έγινε γνωστός το 1992, όταν έβγαλε $1 δισεκατομμύριο στοιχηματίζοντας υπέρ της εξόδου της Στερλίνας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, πρόδρομο της ΟΝΕ. Σήμερα η ΟΝΕ στοιχηματίζει και προσδοκά μεγάλα κέρδη πάνω στην πιθανότητα εξόδου από τον εαυτό της. Το βίσκι που κάνει μούτρα στο μπουκάλι και τζογάρει στο σπασιμό του. Να τι είναι η μονεταριστική πολιτική. Έκανα το λάθος να θεωρήσω δεδομένο ότι η ιδιοτέλεια των οργανισμών, ιδίως των τραπεζών, αρκούσε για να είναι σε θέση να προστατεύουν τους μετόχους και τα ίδια τα κεφάλαιά τους. Πρόκειται για ένα ελάττωμα στο μοντέλο που καθορίζει το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Η αγωνία κάνει παιχνίδι. Στην αρένα της αγωνίας, το κάθε τι έχει αξία μόνο όταν ανταγωνίζεται κάτι άλλο. Ο καθένας και η καθεμιά αξίζουν μόνο όταν κοντράρουν κάποιους άλλους. Κάθε κατάσταση είναι win-lose, εκτός και αν είναι win-win. Μερικές φορές που οι παίκτες αφήνονται κάπως ελεύθεροι να συνεργαστούν, αλλά μόνο για να κερδίσουν τρόπαια σε διαφορετικά παιχνίδια. Η εργασία είναι δουλειά για αρουραίους. Η πολιτική υπόδρομος. Η οικονομία ένα σφαγείο. Όποιος πεθαίνει έχοντας μαζέψει τα περισσότερα παιχνιδάκια, κερδίζει. Όταν ακούγεται το περίφημο «game over», είσαι ή νεκρός ή ιτημένος ή στην καλύτερη περίπτωση εξόριστος, εκτός πεδίου. Το παιχνίδι της φτώχειας και της πτώχευσης είναι η εργασία σήμερα. Είναι σοβαρό. Μαζί η ηθική και η ανάγκη. Ο ρόλος της πτώχευσης της ευρωπαϊκής κοινότητας δόθηκε στην Ελλάδα. Δόθηκε στο παγόβουνο της κρίσης η κορυφή του. Και μη γελιάστε, στην ίδια άβολη μικρή κορυφή χώρεσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. «Πωλείται η Ελλάδα», La Grèce est à vendre, έγραφε τίτλος στον ιστότοπο της Γαλλικής Λιμπερασιόν στις 16 Ιουνίου 2011. Λίγες μέρες αργότερα διαβάζαμε «Πωλήθηκε» στην προμετωπίδα του ελληνικού περιπτέρου της Biennale της Βενετίας. Και λίγο πιο δίπλα, ευθύς αμέσως ακέφαλη προσφυγική γη. Ήταν η παρέμβαση της κολεκτίβας Unknown Stateless Immigrants, η οποία ανέλαβε την πώληση του ελληνικού περιπτέρου στο δούνο του. Den Ausverkauf, den die politische Elite orchestriert, welche das Land in den letzten 37 Jahren regiert. Diese Elite, die das Volk an den Rand des Abgrunds treibt. Het IMF, de EU en de Europese Bank leggen strenge maatregelen op aan Griekenland, met het medeweten zo niet onder aanvoering van haar eigen lokale regering. The people have attacked the unjust pauperizing of working Greeks, the loss of sovereignty that has turned the country into a new colonial fieldum of bankers and the destruction of democracy. La Grèce, pays le plus risqué du monde. Τα μίντια έντυπα ηλεκτρονικά.
στον αγαπημένο ρόλο τους. Αναλαμβάνουν να παίζουν με τις αποδόσεις του στοιχήματος χρεοκοπίας ισοτηρίας της Ελλάδας. Από τη μια εξαπλώνουν το φόβο και την ενοχή στους διαμαρτυρόμενους για την εξαθλίωση Έλληνες, από την άλλη φτιάχνουν ένα αρνητικό κλίμα για τη χώρα, μελανό και ψεύτικο, που πιστεύουν οι λαοί της Ευρώπης τόσο πολύ, ώστε να φτάνουν να κοροϊδεύουν και να εξευτελίζουν τους Έλληνες. Η μόνη πραγματικά νέα οπτική διάλεκτος του 21ου αιώνα δεν ονομάστηκε TV reality show για πλάκα. Η ελληνική φτώχεια απασχολεί το διεθνή τύπο και κατά συνέπεια τη διεθνή κοινή γνώμη, γιατί αντίθετα με τη φτώχεια του τρίτου κόσμου που έχει θεωρηθεί αυτονόητη και έχει έτσι καταχωρηθεί στη ζώνη του αόρατου, η ελληνική κατάσταση αφορά το ευρωσύστημα. Έτσι αφορά άμεσα την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Είναι η φτώχεια που αφορά το ψυχοπαίδι της ευρωπαϊκής οικογένειας και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φαίνεται ότι ξεμένει από χαρτζιλίκι ακόμα και όταν σφουγγαρίζει σκάλες. Οι κατηγορίες αφορούν εν γέννη στην ανικανότητα των Ελλήνων να είναι πλούσιοι με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή με τον τρόπο που γνωρίζουν να είναι πλούσιες οι χώρες του Βορρά. Έτσι διαγιγνώσκεται στην Ελλάδα φτώχεια και επιβάλλεται θεραπεία ηλεκτροσόκ μνημονίων, αλλά ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται. Οι κατηγορίες τρέφονται λοιπόν εναντίον της ίδιας της ιδιοσύστασης του λαού λόγω της αντίδρασής του στην έκρηξη της ανεργίας και στα μέτρα λιτότητας. Ο φτωχός δεν είναι πια φτωχός, αλλά και δυσπροσάρμοστος, ψυχονευρωτικός, με απλά λόγια ένας χρεοκοπημένος γιατί δεν αντιδρά όπως πρέπει στις ενέσεις πλούτου. Οι γραμμές στην αρένα έχουν χαρακτεί ξεκάθαρα. Αυτό που μετρά είναι μόνο το σκορ. Όσο για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας και ποιος τρέχει το σόου, καλύτερα να μην ρωτάμε. Ποιος αποκλείεται από τις σούπερ λίγκες, καλύτερα να μην ρωτάμε. Ποιος κρατά λογαριασμό του σκορ και ποιος φτιάχνει τους κανόνες, καλύτερα να μην ρωτάμε. Όλα είναι για το καλύτερο. Στον καλύτερο και στον μόνο πιθανό κόσμο. Άλλωστε, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Και αυτό αναγνωρίζουν όλοι. Όποιος είναι χαμένος και θρηνή, αυτός φέρει το σημάδι της κατάρας πάνω του. Boom. Schmeißt sie endlich aus der Eurozone raus. La povertà dell'Unione Europea, questa costruzione immaginaria, non può trattenersi senza schiacciar se stessa. Trust that Greece will bankrupt. Η γερμανική Bild φιλοξένησε μια επιστολή προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τη συνόδευσε με ένα γραμματόσημο σημειώνοντας: Falls Sie antworten wollen, brauchen Sie kein Geld auszugeben. De armoede van de EU, de spot van onze buren. De Nederlanders willen betalen voor Griekse losers. Les Grecs doivent se sentir au seuil de la douleur. Nog eens biljoenen zijn door de leiding gespoeld. Το ότι ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης ή ο μέσος δημοσιογράφος είναι βυθισμένος στην άγνοια, ανίκανος να ενημερώσει σωστά τον εαυτό του, δεν είναι έκπληξη με βάση το κοινωνικό κλίμα που επικρατεί σε ένα μέρος της Ευρώπης. Αλλά όταν οι πολιτικοί και οι λογιστές της, στις Βρυξέλλες και αλλού, αρχίζουν να εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο, τότε είναι η ώρα να σημάνει το καμπανάκι. Κανείς δεν τους λέει ότι τα χρέη στην Ελλάδα είναι τα χρέη που διαχειρίζονται γερμανικές και γαλλικές τράπεζες. Κανείς δεν τους λέει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν σώζουν την Ελλάδα, αλλά τις τράπεζες των πλουσίων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτή τη φορά μέσω της Ελλάδας και όχι απευθείας όπως κλήθηκαν να τη σώσουν κατά την κρίση του 2008-2009. Κανείς δεν τους λέει ότι η Ευρώπη δεν χαρίζει λεφτά στους Έλληνες, αλλά τα δανείζει με εξευθελιστικούς όρους και τόκους. Κανείς δεν τους λέει ότι η Ελλάδα δανείζεται για να μπορεί να πληρώνει τις δικές τους εξαγωγές. Κανείς δεν τους λέει
ότι η Ελλάδα πληρώνει μεταξύ άλλων τις παρανομίες και τη διαφθορά των εθνικών τους επιχειρήσεων και κυβερνήσεων. Κανείς δεν τους λέει ότι πρέπει να έρθουν κοντά στους Έλληνες, γιατί το πρόβλημα της Ελλάδας είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Τα σκληρά μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται στις περισσότερες χώρες αποτελούν μια άθλια μορφή τιμωρίας των λαών, οι οποίοι δεν είδαν ούτε δεκάρα από την ακόλαστη σπατάλη των ηγετών και στελεχών της οικονομίας τους και ζουν στα όρια της φτώχειας. Το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις έχουν σταθεί ανίκανες να καταγγείλουν έστω και έναν διεφθαρμένο πολιτικό, να πάρουν πίσω έστω και ένα ευρώ από τα δις που φαγώθηκαν από τους λίγους πλουσίους, δεν φαίνεται να αφορά τις Βρυξέλλες. Ασκούν πίεση μόνο για να πάρουν τα λεφτά τους και όχι για να πάρθουν μέτρα που θα αποκαθιστούσαν το αίσθημα δικαιοσύνης και θα εξισορροπούσαν ενδεχομένως την κατάσταση. What in José Manuel Barroso's words is good news for the EU is terrible news for those who have to live with the consequences. Η φτώχεια της κοινότητας, ένας νέο τύπου απικισμός, κάνει την εμφάνισή του, στον οποίο οι ελίτ των Βρυξελών αντιμετωπίζουν τις ευρωπαϊκές χώρες σαν απικιακό αντικείμενο που πρέπει να εκπολιτιστεί. Οι μεγάλοι καπιταλιστές δεν αναλαμβάνουν πλέον κανέναν επενδυτικό κίνδυνο. Αν τα πράγματα πάνε καλά, απολαμβάνουν τα κέρδη τους. Αν τα πράγματα στραβώσουν, τα υποζύγια, οι μισθωτοί πληρώνουν με τη διαμεσολάβηση του κράτους το λογαριασμό. Μειώσεις μισθών, απολύσεις, αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, αύξηση της φορολογίας, απλό. Τα έθνη δεν μπορούν να αναπτυχθούν με δημοσιονομικούς περιορισμούς, εκτός κι αν μπορούν να διαθέτουν ένα μεγάλο εξαγωγικό τομέα. Η Γερμανία τα καταφέρνει χάρη στις εξαγωγές προς τους γειτονές της, έχοντας στερήσει τη δυνατότητα εξαγωγών στους φτωχούς γειτονές της. Κάποιοι μπορεί να είναι περήφανοι για το ότι η Γερμανία μπορεί να σφίγγει το ζωνάρι και να αυξάνει τη σχετική πραγματικότητα. Αλλά ένα μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης υποφέρει. Το πείραμα του ευρώ στέρισε από τις χώρες μέλη την ελευθερία της νομισματικής πολιτικής και την αναπροσαρμογή του συναλλάγματος. Ελευθερία που μέχρι τώρα έχει σώσει πολλά κράτη, γλιτώνοντάς τα από μια μαζική αποσταθεροποίηση ανθρώπινων ζώων μέσα στις μανιώδεις προσπάθειες να σταθεροποιηθούν οι χρηματοοικονομικές αγορές. Όταν οι οίκοι αξιολόγησης ανακαλύπτουν ή ονομάζουν οικονομικά προβλήματα, δεν μιλούν τη φωνή της αλήθειας. Κερδοσκόπος είναι ο κάθε επιχειρηματίας. Επαναλαμβανόμενες δόσεις λιτότητας δεν μπορούν να αποκαταστήσουν την αυτοπεποίθηση της κοινωνίας και την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Η υψηλή ηθική της θυσίας έχει τοξικές συνέπειες. Ακολουθεί τη φιλοσοφία στην επιλογή του κατάλληλου κορσέ. If madam is at all comfortable in the corset, then madam certainly needs a smaller size. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Wolfgang Schäuble, ανακοινώνει ότι Falls Sie antworten wollen, brauchen Sie kein Geld auszugeben. Το κακό έχει γίνει. Η δημοκρατική παράδοση της Ευρώπης έχει αποκλειστεί προς όφελος της ανενόχλητης λειτουργίας χρηματοοικονομικών αγορών. Οι φτωχοί Ευρωπαίοι πουλάνε τη ζωή τους και περιμένουν τα ξένα πονταρίσματα. Και η φτώχεια της κοινότητας των πολιτών της Ευρώπης είναι ότι δεν το βλέπει. Οι κυβερνήσεις των προβληματικών χωρών, σε συνεργασία με τις Βρυξέλλες, κλήθηκαν να στηρίξουν μια κοινωνική και οικονομική καθίζηση στην Ευρώπη, πρωτόγνωρη στην Ευρώπη σε καιρό ειρήνης,
προκειμένου να συναφθούν ύποπτες πιστωτικές συμφωνίες και γιατί όχι, προκειμένου να ξεκινήσει ένας ακόμα πόλεμος. Όταν γεννήθηκαν τα κράτη και οι νόμοι τους, το φόντο στο τοπίο ήταν ο πόλεμος. Όχι ένας πόλεμος ιδεατός, αλλά πόλεμος αληθινός και μάχες πραγματικές. Οι νόμοι του παιχνιδιού της φτώχειας γεννήθηκαν μέσα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, σε κατακτήσεις και σε πυρπολημένες πόλεις. Και ο πόλεμος εξακολουθεί να μένεται μέσα στους μηχανισμούς και στις σχέσεις εξουσίας. Είναι η μυστική κινητήρια δύναμη των θεσμών, των νόμων και της τάξης. Πέρα από την παραγωγή ψευδεστήσεων και τα ψέματα που προσπαθούν να μας πείσουν για τις δίθεν φυσικές αναγκαιότητες ή τις λειτουργικές απαιτήσεις της τάξης, μπορούμε να διακρίνουμε τον πόλεμο που στην ουσία συνιστά τον κώδικα της ειρήνης. Είναι ο σκοτεινός θεός των μαχών που φωτίζει τις μακρές μέρες της τάξης και της εργασίας, δηλαδή ό,τι αποκαλούμε ειρηνικές περιόδους. Είναι η μανία που εκφράζει τις αρμονίες. Μια αδιάλειπτη μάχη απεργάζεται την ειρήνη και η πολιτική τάξη πραγμάτων είναι στην ουσία μια τάξη μάχης. Η κοινότητα των πολιτών της Ευρώπης δεν βλέπει την οργανωμένη φτώχεια της κοινότητας. Δεν μπορεί να δει την Ελλάδα. Προτιμά να γελάει με την Ελλάδα, να γελάει με τους Έλληνες. Οι λαοί της Ευρώπης δεν μπορούν να δουν ότι το παράδειγμα της Ελλάδας είναι η ίδια η ζωή τους. Δεν μπορούν να δουν ότι φτιάχνεται στο Νότο μια Ελλάδα χώρα χωρίς Ελλάδα, μια Ευρώπη κοινότητα χωρίς δημοκρατία. Το σενάριο ευρωπαϊκής πτώχευσης φέρνει ρίγη και φιάλτες στους στοχούς ζωγαδόρους αφέντες του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Η πιθανότητα, κάτω από πίεση, το πλήθος να συγκροτήσει κίνημα και να μην επιτρέψει να περάσουν τα μέτρα πείνας είναι μεγάλη και φοβίζει τους ζωγαδόρους όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εξαθλίωση της πολιτικής εξουσίας στην Ελλάδα, η ίδια εξαθλίωση που επέτρεψε τη μετατροπή της χώρας σε πειραματόζωο, αναγκάζει την εξουσία να καταφύγει στην ομή βία. Αλλά από τη στιγμή που η μόνη διέξοδος της εξουσίας είναι να καταφύγει στη βία, υποδηλώνει αναγκαστικά την απώλεια της δύναμής της. Γιατί είναι η δύναμη ότι συντηρεί την ύπαρξη της δημόσιας σφαίρας. Από την κάνη ενός όπλου βγαίνει η πιο αποτελεσματική διαταγή με αποτέλεσμα ίσως την πιο άμεση και τέλεια υπακοή. Αυτό που ποτέ δεν μπορεί να προέλθει από την κάνη ούτε από τα δακρυγόνα και τα γκλόπ της καταστολής είναι η δύναμη. Φοβούνται λοιπόν οι τζογαδόροι αφέντες ότι η αντίσταση του πλήθους που συγκροτείται μπροστά στην απειλή μπορεί να οδηγήσει ανάμεσα σε άλλα και σε μια ενδεχόμενη στάση πληρωμών που μπορεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε Lehman Brothers, αρχικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά σε παγκόσμιο επίπεδο. The usual late evening TV viewing time has instead become a time for being with others and discussing the common good. The realization that the demos has more collective new than any leader, a constitutive belief of the classical agora, is now returning to Athens. De crisis genaamd Griekenland demonstreert hoe gevaarlijk het is financiële spelers toe te laten zich met politiek te bemoeien. The new Athenian agora is the closest we have come to democratic practice in recent European history. Die Griechen fordern eine neue politische Regulation, welche sie von der Bankenherrschaft und der politischen Korruption befreien wird. In Greek, the word stasis means an upright posture as well as revolt or insurrection. Παρόλο που η Ελλάδα είναι μια μικρή περιφερειακή χώρα, είχε από την αρχή ειδικό συμβολικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Η λέξη Ευρώπη είναι ελληνική
Η ελληνική πόλη κράτος γέννησε τη δημοκρατία, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και έδωσε στην πολιτική το όνομά της. Αυτά όλα μετρούσαν. Όταν το όραμα για ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη ήταν ακόμα ζωντανό. Σήμερα το ευρωπαϊκό όραμα είναι μια νεοαπικιακή πειθάρχηση των πληθυσμών. Την Ελλάδα και στο Νότο, με πρόσχημα το δημόσιο χρέος, βιώνεται η εργασιακή επιστροφή στο 19ο αιώνα και μια φτώχεια που πλέον συναγωνίζεται εκείνη της δεκαετίας του 1950. Επιστροφή, λοιπόν, σε έναν καπιταλισμό που θυμίζει τον καπιταλισμό του 19ου αιώνα. Πλήρης απορρίθμιση της λειτουργίας της αγοράς και εργασιακός μεσαίωνας για τους εργαζόμενους. Πράγμα που αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα δεν είναι ο νεοφιλελευθερισμός, αλλά ο ίδιος αυτός καθ' αυτός καπιταλισμός. Αλλά οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν είναι οι μόνοι που υποφέρουν. Εκατομμύρια φτωχοί σε όλο τον πλανήτη παίζουν τον άθλιο ρόλο των αποδόσεων για τα θεδρά μυαλά που σκοτώνουν χαζογελώντας τα μεγάλα κέντρα του παιχνιδιού. Βρυξέλλες, Νέα Υόρκη, Βερολίνο. Η Ελλάδα δίνει την ευκαιρία στην Ευρώπη να ξαναφτιάξει τη δημοκρατία εκεί που γεννήθηκε. Αυτό δεν είναι αντικείμενο γέλιου, ηρωνίας ή εξευτελισμού. Some foreigners joined the resentful Greeks of Syntagma Square in Athens. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι θα ένωνε μια κατακαιρματισμένη Ευρώπη, ότι θα ενίσχυε τις δημοκρατικές της δυνατότητες και ότι θα μεταμόρφωνε την Ήπειρο σε μια ανταγωνιστική δύναμη στην παγκόσμια σκηνή. Είναι ίσως ταιριαστό που ένα από τα αρχαιότερα και πιο δημοκρατικά έθνη-κράτη της Ευρώπης βρίσκεται στην καινούρια εμπροστοφυλακή, όσων θέτουν ένα αμφιβόλο όλα αυτά τα επιτεύγματα. Γιατί είμαστε όλοι μικρές δυνάμεις τώρα και για μια ακόμη φορά η Ελλάδα πολεμάει στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το μέλλον. Στην τραγωδία του Ευρυπίδη «Ιφηγένεια εν Αυλίδη», η πρωταγωνίστρια Ιφηγένεια πρόκειται να θυσιαστεί από τον πατέρα της Αγαμέμνονα για να εξασφαλιστεί ευνοϊκός άνεμος για το ταξίδι του ελληνικού στόλου στην Τρία. Η Ιφηγένεια δεν γνωρίζει ότι ο πατέρας της θέλει να τη θυσιάσει στους θεούς, αλλά νομίζει ότι πρόκειται να την παντρέψει με τον Αχιλλέα. Μόλις το μαθαίνει, προσπαθεί με τη μητέρα της Κλητεμίστρα να τον μεταπίσουν. Μάταια όμως, η Ιφηγένεια τελικά προσφέρεται να υπακούσει στην εντολή του Αγαμέμνονα και να δώσει τη ζωή της για το κοινό καλό. Στο τέλος του έργου, ένας αγγελιοφόρος έρχεται για να ανακοινώσει στην Κλητεμίστρα το θαύμα. Η Άρτεμις, την ώρα της θυσίας, έβαλε στη θέση της Ιφηγένειας μια λαφίνα και πήρε την κόρη της στον ουρανό. Η τραγωδία κλείνει με την αναγγελία ευνοϊκού ανέμου και τις προετοιμασίες του στόλου να ξεκινήσει για την Τρία. Το παιχνίδι της φτώχειας που παίζουν αυτοί που κατασκευάζουν τη φτώχεια και αυτοί που προσπαθούν να τη διασκεδάσουν θα ορίσει τελικά αν η Ιφηγένεια θυσιάζεται για τη σωτηρία των χρηματιστηρίων ή για τη σωτηρία της δημοκρατίας. Το παιχνίδι της φτώχειας που παίζεται θα ορίσει αν οι Έλληνες θα μείνουν στην πατρίδα τους κατακτημένοι ή αν θα μεταναστεύσουν σε άλλο τόπο με άλλο όνομα. Αν θα ματώσουν
ή αν θα τους πάρει η Άρτεμις με ένα σύννεφο στον ουρανό. I lost a sock, I lost an umbrella. I lost a sock, I lost a tooth. I lost my teeth, I lost a leg. I lost my dog, I lost an earring. I lost my father, I lost my voice. I lost my ticket, I lost the keys. I lost the map, I lost my wits. I lost my way, I lost my tongue. I lost a song. I lost my resistance.